Ο κύριος Βενιζέλος είπε κάτι το οποίο χρήζει απάντηση. Ο κύριος Βενιζέλος μίλησε ως παρελθόν. Η Ελλάδα έχει αλλάξει ήδη σελίδα. Η σημερινή ψηφοφορία, το Βατερλό που υπέστη σήμερα το κυβερνητικό μπλοκ, ανοίγει ένα καινούριο δρόμο για τη χώρα. Η προεκλογική αυτή περίοδος θα είναι μια προεκλογική περίοδος όπου ο ελληνικός λαός ομαλά, ελεύθερα, δημοκρατικά θα εκφράσει τη θέλησή του. Και αυτή τη στιγμή αυτός ο τόπος θέλει να ανασάνει. Και ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει για να ανασάνει επιτέλους. Να έχει μια μεγάλη, βαθιά, δημοκρατική, προοδευτική, ριζοσπαστική ανάσα για τη χώρα. Η χώρα θα σταθεί στα πόδια της. Δεν κλονίζεται η χώρα. Κλονίστηκε η χώρα από τα μνημόνια και από τις πολιτικές λιτότητας. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δίνεται η ευκαιρία στον ελληνικό λαό να απαλλαγεί και από τα μνημόνια και από τη λιτότητα. Και να ανοίξει ένα καινούργιο δρόμο παραγωγικής ανασυγκρότησης για την πατρίδα μας. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Λοβέρδο. Έχει μέλλον, έχει μέλλον, αλλά όχι με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Υπουργέ. Ναι, καλημέρα.